Τελευταίο μέρος λοιπόν της εκπομπής Κρήτη σήμερα. Τώρα θα πάμε να ανοίξουμε την αθλητική μας ενότητα και αμέσως μετά θα έρθει και ο Σταύρος Μαντουφάρης για να δούμε και όλα τα νεότερα για το τι γίνεται με αυτή την τραγωδία, τι έγινε με αυτή την τραγωδία στη Νέα Ζηλανδία. Πάμε όμως στην αθλητική μας ενότητα γιατί έχουμε και εκλεκτούς καλεσμένους. Γιώργος Μιμήκος μαζί μου. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα, Νικολέτα. Έχουμε συνηθίσει στον κόσμο πολλές φορές Παρασκευές να κάνουμε αφιερωματικές τις ενότητες της εκπομπής. Βεβαίως για την επικαιρότητα που τρέχει και έχει αρκετά θέματα θα ενημερώσουμε τον κόσμο και από το δελτίο ειδήσεων που θα ακολουθήσει. Αλλά σήμερα να μου επιτρέψετε να πω ότι έχουμε τη χαρά να τα λέμε με δύο ανθρώπους που αποφεύγουν την τηλεόραση και είναι χαρά μας που μας έκαναν την τιμή να έρθουν στην εκπομπή. Τον κύριο Μανώλη Ντάγκινη και τον κύριο Γιάννη Μιχελουδάκη. Καλώς ήρθατε και οι δύο και σας ευχαριστώ. Έχουν γράψει πολλές σελίδες του Ηρακλείου Ποδοσφαίρου αμφότεροι και σήμερα θα έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε για ένα ξεχωριστό φιλικό, διότι ο πολλής κόσμος δεν ξέρει ότι πριν από περίπου 40 χρόνια το Ατσαλέγιο είχε φιλοξενήσει μια ομάδα που μετέπειτα έγινε πρωταθλήτρια Ευρώπης. Και μιας και είμαστε και σε μέρες Champions League αυτές τις ημέρες, κύριε Ντάγκινη, θα πάω αμέσως στο θέμα. Είχατε φιλοξενήσει σαν ΠΟΑ, και το λέω έτσι γιατί εσείς είσαστε από τους παίχτες που έπαιξαν στον ΠΟΑ για πάρα πολλά χρόνια και ήσασταν και σε αυτή την ομάδα, δεν γίνεται να μην είστε εκεί, της Θεά Βουκουρεστίου. Ένα όνομα τεράστιο, ειδικά για τη δεκαετία του 80, που το 86 έγινε πρωταθλήτρια Ευρώπης. Και βλέπουμε ήδη κάποιες φωτογραφίες. Βλέπουμε εδώ τον τεράστιο Ντουκαντάμ, τον τερματοφύλακα που έπιασε 4 πέναλτι στον τελικό του πρωταθλητριών του 86. Είχε πάρει γούρι από το Ατσαλένιο όμως. Θυμήστε στον κόσμο, μάλλον να θυμηθούμε όλοι μαζί και να μάθουν και οι νεότεροι. Κύριε Ντάγκινη, ξεκινάω με εσάς αυτό το φιλικό. Καταρχήν, να σας ευχαριστήσουμε που μας καλέσατε για το παιχνίδι αυτό. Και να πω ότι και εμείς οι ίδιοι μέχρι τελευταία στιγμή δεν ξέραμε ότι θα παίζαμε αυτήν την ομάδα. Αυτή ήταν. Τους είχε προσκαλέσει ο Βαρδινογιάννης, η οικογένεια Βαρδινογιάννη, για να κάνουν προετοιμασία στην Ελλάδα. Και τους στείλανε στο Ηράκλειο να παίξουν με τον Όφη. Και επειδή ο Όφη κάτι συνέβη, δεν ξέρω τι, έπαιξε μετέπειτα, έπαιξε με τον Όφη. Τετάρτη πρωί με παίρνει τηλέφωνο ο γενικός μου αρχηγός και μου λέει ο Θανάσης Παπαδημητρίου και μου λέει «Μανώλη, τάξε». Μου το λέω «Τι έστω τάξε». Μου λέει «Ξέρω ότι θα σ' αρέσει». Λέω «Τι είναι αυτό». Μου λέει «Θα δεις, το απόγευμα θα παίξουμε με τη Στεάουα». Εγώ λέω «Τι να πω». Το πρωί μάθατε ότι θα παίξετε το απόγευμα. Έμεινα έτσι, γιατί αυτοί θα ερχόταν να κάνουν προπόνηση στο γήπεδο του ΠΟΑ. Και συγχρόνως θα κάνουμε φιλικό παιχνίδι μαζί. Όχι ότι είχε κλείσει φιλικό. Είναι ένα δέος για μας να παίζουμε με αυτούς τους μεγάλους παίχτες. Βλέπουμε όσο μιλάμε και φωτογραφίες από το Ατσαλένιο, χωρίς κερκίδα, χωρίς κέπαστρο, με συγχωρείτε. Και βέβαια με ξερό γήπεδο στο Ατσαλένιο, με χόρτο, σπάνιες φωτογραφίες. Είδαμε και τον Άγγελ Ιορδανέσκου, να πάω και στον κύριο Μιχελουδάκη. Ναι. Τεράστια μορφή, έπαιξε στον Όφη στη συνέχεια, έγινε προπονητής στην Εθνική Ελλάδος. Παίχτες που δεν μπορούσαν να τον κόψεις ούτε με βαλέ, όπως λέμε στην ποδοσφαιρική διάλεκτο. Ναι, έτσι ακριβώς είναι, όπως τα λέει ο φίλος μου και παλιός συμπαίχτης, ο κύριος Ντάγκινης. Και εγώ ακριβώς την ίδια περίπτωση είχα. Δεν το ξέραμε, όντως δεν το ξέραμε κανένα παιδί ότι θα παίζαμε με φιλικό με την ομάδα της Στεάουα. Και τους ψάχναμε. Εγώ έτυχε να είμαι με τον γενικό αρχηγό του ΠΟΑ τότε, το Θανάση τον Παπαδημητρίου, έτυχε να δουλεύουμε μας στο ίδιο χώρο εργασίας μαζί. Και θυμάμαι τότε την αγωνία του γενικού αρχηγού να προσπαθεί με τηλέφωνα, τότε δεν υπήρχαν και τα κινητά, με τηλέφωνα από εδώ, από εκεί να μπορέσουμε να. Γιατί ναι, μεν είχαμε προπόνηση, αλλά η προπόνηση, ξέρετε, είμαστε ελαχιστικό σωματείο, άλλος ερχόταν 2,5, άλλος 3, άλλος 3,5 και την αγωνία του να μπορέσει να συμπληρώσει τους παίκτες να έρθουν νωρίς στην προπόνηση, γιατί είχαμε αυτό το παιχνίδι που όλοι στην πορεία έδειξε ότι ήταν το καλύτερο παιχνίδι που έχουμε παίξει με επαγγελματική ομάδα, με διεθνείς παίκτες, Ρουμανία. Και κύριε Ντάγκινη, χάσατε μόνο 2-1. Το λέω έτσι γιατί αυτή η ομάδα κέρδισε στην Μπαρτσελώνα μετά από μερικά χρόνια. Θα σας πω τώρα όλη τη διαδικασία. Εμείς, όπως λέει ο Γιάννης, είμαστε παιδιά που εργαζόμασταν. Πήγαμε αργά, αφού ήμασταν 12 παίχτες όλοι. Και μπήκαμε στο γήπεδο. Ο Ιορδανέσκου βέβαια δεν ξεκίνησε το παιχνίδι. Βγήκε φωτογραφία μαζί μας, αλλά δεν ξεκίνησε το παιχνίδι. Μπήκαμε στο πρώτο ημίχρονο, το παλεύαμε το παιχνίδι. Γιατί και αυτοί στα ξερά γήπεδα, αλλά ήταν τόσο βρεμένο το γήπεδο που μπορούσαν να τα απεξέλθουν, ας πούμε. Με τάπες αυτοί, χωρίς τάπες εμείς, καταλαβαίνετε εκείνα τα χρόνια. Ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Και παίζουμε, ξεκινάμε το πρώτο ημίχρονο, χάνουμε ένα 0, μπαίνουμε στα ποδητήρια, βγαίνουμε στο γήπεδο, μας βάζουν άλλο ένα γκολ, 2-0. Αλλά το δεύτερο ημίχρονο ήταν ο εφιάλτης μας. Βάλαν το Ιορδανέσκου να παίξει. Όταν τέλειωσε το παιχνίδι, τους λέω, μιλάμε ότι παίζουμε ποδόσφαιρο εμείς. Δεν σταματάμε. Δεν σταματάμε. Μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος, τι να πω, έκρυβε την μπάλα. Έκανε μεταγραφή στον Όφη μετά σε μεγάλη ηλικία, αλλά... Μα αυτός ήταν, κοιτάξτε να δείτε, αυτός ήταν ένας υψηλόβαθμος στρατιωτικός και οι πιο πολλοί παίχτες από αυτούς. Και ήταν και το 80% της εθνικής Ρουμανίας όλοι οι παίκτες αυτοί. Μεγάλο πράγμα να παίζεις. Είδαμε και φωτογραφία και την είδαμε και προλίγου. Τον Ιορδανέσκου με τον Ντουκαντάμ, με την κούπα του Champions League. Ακόμα το ίδιο κύπελο ισχύει. Είναι μεγάλο πράγμα να παίζεις με τέτοια μεγανθήρια ποδόσφαιρο. Ίσως ήταν η μεγαλύτερη εμπειρία ποδοσφαιρικά της ζωής σας. Βεβαίως. Εγώ που θυμίζομαι ότι έμπαινα στο γήπεδο και δεν. Όποιον να είχα αντίπαλο απέναντι μου δεν καταλάβαινα. Όχι ότι αυτό μπορεί να είναι και λίγο εγωιστικό, αλλά σας λέω ότι δεν με ενδιαφέρε ποιος είναι απέναντί μου. Το νιώσαμε καλά αυτό. Εκείνη τη μέρα αισθανθήκατε δέος. Ήταν διαφορετικό το αίσθημα εκείνη τη μέρα. Το συναίσθημα ήταν, τι να σας πω τώρα. Μια αεραστεχνική ομάδα να παίζει με μια. Και αυτοί ήταν αεραστέχνες. Ήταν και τα χρόνια του Τσαουσέσκου, δικτατορία στη Ρουμανία, δύσκολο το καθεστώς. Αυτοί αεραστέχνες. Αλλά αυτοί ήταν πολύ υψηλό επίπεδο. Δεν μπορούμε τώρα να περιγράψουμε τι ήταν αυτό το πράγμα. Αφού να σκεφτείτε τότε, τελειώνοντας το παιχνίδι, ο αρχηγός έρθει και μου κάνει. Το δώσω το περιβραχιόνιο. Το βγάζω, το δίνω και μου κάνει 10 φορές έτσι. Πολύ τιμητικό. Και κύριε Μιχελουδάκη, τον γκολ, να πούμε ότι είχατε βγάλει μια σέντρα και το πέτυχε για τον ΠΟΑ. Το θυμάμαι γιατί αυτά μένουν και είναι σαν να είναι τώρα που γίνεται, είχε ο Μανώλης στο κέντρο την μπάλα και δεν ήταν πολύ καλή ομάδα, καλύτερη αυτή, αλλά μέσα στον αγωνιστικό χώρο παίζανε χαλαρά, δηλαδή... Εντάξει, υποτιμήσαν και λίγο. Ναι, γιατί εντάξει, μια αστυνομική ομάδα τώρα να παίζει με διεθνείς ποδοσφαιριστές της Ρουμανίας είναι... μεγάλη διαφορά. Αλλά δεν περιμέναν και αυτοί ότι εμείς θα είμαστε καλοί εκείνη τη μέρα. Όπως λέει τώρα ο συμπαίχτης και παλιός συμπαίχτης και φίλος μου, ο Μανώλης. Είχαμε παίξει καλά. Δηλαδή είχαμε και εμείς διαστήματα. Μας αφήνανε βέβαια και παίζαμε έτσι. Μην λέμε τώρα. Δεν είχαν τα σκληρά μαρκαρίσματα που μπορούσαν να κάνουν. Και βγάλαμε μια καλή φάση με τον Μανώλη. Πέταξε την μπάλα στο κέντρο, την είχε. Πάντα βρισκόμαστε με κλειστά μάτια. Όσα χρόνια παίζαμε μαζί, 8 χρόνια παίξαμε μαζί, με κλειστά μάτια βρισκόμαστε. Στο κέντρο του γηπέδου παίζα εγώ δεξιά, ο Μανώλης παίζε δεκάρι. Και με κλειστά μάτια ακόμα και τώρα που παίζαμε προ χρόνο. Φαίνεται αυτό, γιατί είστε και φίλοι εξάλλου. Ναι, είμαστε φίλοι, ναι, αλλά πέρα από αυτό και μέσα στο γήπεδο είμαστε πολύ ένα στον άλλο, είμαστε με κλειστά μάτια. Μου πέταξε λοιπόν μια κάθετη πάσα από αριστερά, βγήκα εγώ, σήκωσα το κεφαλίδα, την περιοχή μέσα και ήταν γεμάτη με παίκτες δικού μας, γιατί εντάξει, πήγαμε να βάλουμε κάποιο γκολ, ας πούμε. Και θυμάμαι με το αριστερό, έβγαλα τη σέντρα από αριστερά και σηκώθηκε. Δεν είναι στη ζωή τώρα, έφυγε πολύ νωρίς ο Παπαδάκης ο Μανώλης. Σηκώθηκε με κεφαλιά. Ναι, ο Πετινάρης στο Παρασούκλη, τον ξέρουν όλοι στο Ηράκλειο με το όνομα. Και πέτυχε το ιστορικό γκολ σε μια ομάδα, ας πούμε, που ήταν. Είχε έτσι μέσα από τους 11 που παίζανε και στον πάγκο που ήταν 16. Και ένα θρυλικό τερματοφύλακα που δέχτηκε τον γκολ. Πρέπει να σας ευχαριστήσω και τους δύο. Εγώ καταλαβαίνω από αθλητικές ιστορίες. Ουσιαστικά μετατρέψαμε σήμερα σε αθλητικές ιστορίες. Νομίζω πως σε αθλητικές ιστορίες δεν θα άξιζε. Να σου πω ένα τελευταίο. Πάρα πολύ. Ένα αυτό. Είμαι έξω από την περιοχή. Πιάνω ένα αριστερό μονοκόμμα το σουτ και πάει μπάλα στο παράθυρο. Και περπατούσε ο άνθρωπος αυτός και την έπιασε έτσι και έφυγε. Αυτός ο Ντουκαντάμ, ο οποίος ήταν απέναντι. Και λέω, αυτός είναι ανθρώπα ο άνθρωπος. Δεν υπάρχει. Και αποδείξει ο άνθρωπος ότι έγινε κάποια στιγμή και ο καλύτερος τερματοφύλακας στον κόσμο. Ένας από τους καλύτερους τερματοφύλακες στον κόσμο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εμείς σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Γιώργο Μιμήκο, ευχαριστούμε και εσένα.